Το θέμα μας είναι ο νόμος του Θεού και η θέση η δική μας απέναντι στο νόμο του Θεού. Ξεκινάω με ένα ερώτημα. Γνωρίζοντας ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, το νόμο του Θεού, φτάνει για να οδηγηθεί στη σωτηρία του, το ερώτημά του. Άμα θέλει κανείς να απαντήσει, να τα ακούσουμε. Το να ξέρουμε τον νόμο δεν μας αφαιρεί. Να τα ακούω κι εγώ. Το να ξέρουμε τον νόμο μόνο δεν μας αφαιρεί. Εάν δεν τηρήσουμε τον νόμο για να σωθούμε. Συνεπώς, λέει ουγάρ οι ακροατέ, αλλά οι ποιητέ του νόμου. Και ο κλέφτης ξέρει τον νόμο, αλλά δυνατά κλέβει. Να ακούσω. Και ο κλέφτης τον νόμο τον ξέρει, λέει, αλλά κλέβει. Τον νόμο τον ξέρει, λέει ο κλέφτης, γενικά ότι δικαιοσύνη. Δυνατά καθαρά να ακούσω θέλω. Ναι, ο κλέφτης, ένας κλέφτης, ξέρει τον νόμο. Ναι. Και όμως κλέβει. Ναι. Έτσι κι άλλως. Μπορεί να ξέρει τον νόμο του Θεού, το θέμα είναι. Ναι, η απάντηση σου δόθηκε. Ναι, έτσι λέω. Όπως... Λέει, όχι οι ακροατές, αλλά αυτοί που κάνουν τον νόμο, αυτός που εφαρμόζει τον νόμο, δεν έχει ανάγκη κανένα νόμο. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Ναι. Αυτός που τον εφαρμόζει τον νόμο, ναι, δεν το χρειάζεται τον νόμο. Ναι. Είναι η πράξη που, κάνει. Που δεν την αγγίζει καθόλου ο νόμος. Σου λέει μακριά. Εγώ έχω μία γνώμη, βέβαια όχι αντίθετη από αυτή που υπόθηκε, αλλά που με κάνει να μπαίνω σε μεγάλη σκέψη και σε μεγάλη ευθύνη. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, από τότε που γνώρισα τον νόμο, βλέπω τον εαυτό μου συνεχώς παραβάτη. Το λέει αυτό. Ναι. Το λέει. Ναι, λέει. Λέει, όταν δεν γνώριζα τον νόμο, είχα την ησυχία μου, λέει. Α, ναι, εντάξει. Λέει, ναι, το. Ναι, από την ώρα που γνώρισα τον νόμο, τότε κατάλαβα το ου, λέει. Α, ναι, τώρα κατάλαβα, λοιπόν. Ναι. Δεν γνωρίζεις τον νόμο, είσαι ο καλύτερος του κόσμου. Ο καλύτερος του κόσμου. Γνωρίζεις τον νόμο και τότε λες, κάτσε, εκεί πιστεύω ότι είμαι καλός, αλλά εδώ μου λέει ο νόμος ότι δεν είμαι καλός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι από τη στιγμή που έμαθα το ου, κατάλαβα ότι μέσα μου περνάγανε φίδια πολλά. Το λέει με άλλο τρόπο, το λέει. Το λέει με άλλα λόγια, αλλά εγώ το λέω έτσι λίγο ζωντανά να το καταλάβουμε. Ο νόμος είναι απαραίτητος για να δούμε ποιοι είμαστε. Έτσι δεν είναι. Λέει, πώς το λέει εκεί, άχρη γάρ νόμου, μέχρι τότε λέει που δεν γνώριζα τον νόμο, που έφτασα για να γνωρίσω τον νόμο, ήμουνα εκείνος που πίστευα ότι κάνω συλλήψεις και κάνω καλά και στέλνω σε απόσπασμα. Μου έσευα τον νόμο, είπα όχι, δεν θα συλλαμβάνω χριστιανούς, γιατί σκοτώνω ανθρώπους. Λοιπόν, ερωνόματικά του νόμου πολλοί πιστεύουν ότι
κάνουν καλά, ενώ κάνουν, κάνουν κακό. Ναι, λοιπόν. Μια ερώτηση επιτρέπεται. Αμέ, για αυτό κάνω ερωτήσεις. Όταν υπάρχει ο νόμος και λες, δεν το γνωρίζω, είσαι παραβάτης. Ναι, να ολοκληρώσω. Ναι, όταν. Κάποτε, ναι. Πες. Όταν πήγα τότε που πήγαινα εγώ στην Αθήνα, εν συντομία να πω, κλείναν τα μαγαζιά και πρέπει να καθίσει και το απόγευμα. Εγώ πήγα στα Σανταρόζα στα δικαστήρια. Και λέει, μου είχαν φέρει, ήταν τα έτακτα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, λέει, εγώ δεν γνώριζα τον νόμο. Άγρια νόμου. Τιμωρεί. Ευθύνη. Τιμωρεί ευθύνη. Δικάζεσαι, του λέει. Διότι ο νόμος υπάρχει και πρέπει να το ξέρεις. Δεν δικαιολογείται άνθρωπος που διαθέτει νου και συνείδηση να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τον νόμο. Γιατί αυτός ο νόμος εδώ συνεργάζεται με αυτόν τον νόμο εδώ. Συνεργασία και μάλιστα σε απόλυτη συμφωνία. Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή συμφωνία απέναντι στον νόμο του Θεού και στην καθαρή συνείδηση. Καθαρή συνείδηση. Το θέμα είναι, γνωρίζω τον νόμο. Κάποιος είπε, δεν θυμάμαι τώρα εδώ, ότι και εγώ το είπα εκ των υστέρων, ότι ουγάρ οι ακροατές ή αυτοί που μελετούν τον νόμο δίκαιοι παρά το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι αυτοί δίκαιοι που τον διαβάζουν, αλλά αυτοί που ζουν τον νόμο του Θεού. Ζουν τον νόμο του Θεού. Δεν υπάρχει, επομένως, θα πάμε και, και λίγο παραπέρα, δεν υπάρχει επομένως περίπτωση χωρίς εφαρμογή νόμου να δω πρόσωπο Θεού. Ένα ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον γραπτό νόμο να σωθεί? Άλλο, δεν γνωρίζει, δεν ξέρει γράμματα, δεν γνωρίζει τον γραπτό νόμο. Γι' αυτόν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει. Ερώτημα, απάντησε. Απάντηση είναι, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, στην καρδιά του έβαλε το έμφυτο. Αυτό ήταν ο νόμος της σκέψης και της καρδιάς του. Συνεπώς ήταν η συνείδηση της ψυχής. Όταν εγώ, ο Άλφα, ξέρω εγώ, και δεν νομίζω ότι στην αρχή δεν υπήρχε νόμος που δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Γραπτός νόμος δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε νόμος. Γραπτός. Ναι, γραπτός. Ήτανε το ένθετο μέσα στη ψυχή, έτσι έφτιαξε ο Θεός. Και πέρασαν πολλές γενναίες μετά από την εκτέλεση του Άβρε με τον αδερφό που τον σκότωσε. Και από εκεί χωριστήκανε και μετά πάλι ενώθηκαν τα παιδιά των παιδιών πολλούς αιώνες και έγινε μεταγενέστερο, ήρθε ο νόμος του Μωυσέως που έδωσε τη ζωή. Λοιπόν, για να τα λέμε πιο σημαζεμένα λίγο. Μάζεψε το τότε εσύ. Το λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος. Ναι. Όταν έθνη τα μη νόμωνα έχοντα, εαυτής εισή νόμος. Το εξηγώ. Όταν έθνη, λαοί, που δεν έχουν αυτό το νόμο, το γραπτό νόμο, έχουν τον άλλο νόμο που πες εσύ, τον εαυτό τους, που η συνείδησή τους μαρτυρεί τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Ο Αβραάμ, που έζησε πολλά χρόνια πριν προ Χριστού,
και είχε, δεν γνώριζε, επαναλαμβάνω, τούτο τον νόμο. Τη Γενή Διαθήκη. Προφανώς γνώριζε τον νόμο του Θεού μέσω της συνειδήσεως και μέσω της επικοινωνίας που είχε με τον Θεό. Εφάρμοζε τον νόμο ο Αβραάμ. Όμως κατευθείαν τον Κύριο δεν τον είχε δει, δεν είχε έρθει στον κόσμο, δεν είχε γεννηθεί ο Κύριος ώστε να πει τον γνώρισα αυτόν που έφερε τον καινούριο νόμο, την Καινή Διαθήκη. Από τον Νόε και εδώ θα είμαστε. Μίλες πολλά, λέγε. Από τον Νόε και εδώ θα είμαστε εμείς. Από τον το κατακλυμό του Νόε. Γιατί πρώτα τελειώσα τα πάντα. Άλλο, και έβαλε αυτό. Άλλο θέλω να στραφώ τώρα, εγώ πρόσεξε τι να πω. Ο Αβραάμ δεν δικαιώθηκε. Όχι. Επειδή ήξερε τον νόμο. Να έχουμε, αλλά ζούσε τον νόμο. Γιατί λέει, ζούσε σε περίοδο, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ μέσα, στη χώρα του βασίλευε η ακροβιστή, η περιτομή. Η περιτομή. Θα εξηγήσουμε κάτι να πούμε. Με βάση το Μωσαϊκό νόμο και ο Κύριος πήγε 40 μέρες και του κόψανε ένα κομμάτι από το σώμα του. Όχι μεγάλο, αλλά μια φλίδα. Μια φλίδα. Περιετμήθηκε ο Κύριος. Μπήκε και ο Κύριος στον κύκλο αυτό. Σε αυτό ζούσε και ο Αβραάμ. Την ίδια περίοδο. Τον Αβραάμ έγινε αυτό. Πες το. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την περιτομή. Ναι. Σαν βάπτισμα. Όπως ναι, από τον Αβραάμ ναι. Και μετά. Για να γνωρίζονται. Και θέλω να προσέξουμε κάτι που το σχολιάζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η περίοδος που ζούσε μέσα στην περιτομή ο Αβραάμ και ήταν έξω από τον νόμο του υπολογίστηκε λέει εδώ μέσα ο Δαβίδ σαν να ζει, σαν να ζούσε όπως ζούμε εμείς σήμερα με την πίστη. Όπως ζούμε εμείς σήμερα με την πίστη. Ακριβώς. Γιατί κάπου ο ίδιος λέει ότι πάνω από όλα, από όλα, όλα, όλα και από το παιδί του έβαλε την εντολή του Θεού που του είπε, την πήδησε την εντολή. Δηλαδή όταν την πήδησε, όχι με συγχωρείτε, την ανέβασε πάνω από εκεί που εμείς τη βάζουμε, πιο ψηλά. Είπε ανωτέρα πάντων η εντολή του Θεού και από τη θυσία του παιδιού μου. Και τεολογίστη λέει αυτή η περίπτωση, η υπακοή στο θέλημα του Θεού εις δικαιοσύνη. Του υπολογίστηκε σαν, σαν να έπραξε τον νόμο δηλαδή. Εφαρμογή νόμου είναι αυτή. Λέει κάτι πεις να πεις. Θέλω να πω τούτο ότι Αβραάμ, δεν λέω έναν Αβραάμ. Αυτό τι σχέση έχει βασίλει με το δεδομένο που λέμε. Έχει εξή σημερινή. Από τότε που θυσιάζει το παιδί του ναι. Και το είπα από τώρα που και σήμερα θα λέγεις Αβραάμ και όχι ναι. Αβραάμ. Ναι. Από τότε άλλαξε το όνομα Θεός. Ναι, αλλά λέμε ναι. Ότι ο Αβραάμ δεν γνώριζε νόμο Καινής Διαθήκης. Όχι. Όμως εφάρμοζε τον νόμο που την παγόρευε εδώ και που έπαιρνε και από ψηλά. Είχε αυτό σε απόλυτη εφαρμογή. Ένα αυτό, δεύτερο. Είπαμε, δεν γνώριζε αλλά εφάρμοζε τον νόμο. Ναι, και όπως ναι. Ο Αβέλ ήξερε τον νόμο να κάνει θυσία στο Θεό από τα πρώτα λόγια και λοιπά, το κάνει θυσία. Αυτά ήταν φυτεμένα. Ακριβώς. Αυτά ήταν φυτεμένα. Θέλω να πάω πιο κοντά στο θέμα μας. Πιο, να καταλάβουμε περί τίνος ομιλούμε. Ο Αβραάμ τώρα πληρώθηκε επειδή εφάρμοσε τον νόμο. Όχι. Ε? Πώς το πες. Έζησε και σαν εργάτης του Θεού εφάρμοσε τον νόμο. Ναι. Και σαν εργάτης πληρώθηκε από τον Θεό. Ακριβώς. Γι' αυτό πληρώθηκε από τον Θεό.
Επειδή εφάρμοσε τον νόμο. Όχι. Αλλά. Από την έννοια που είχε από την αρχή. Από. Από την πίστη του. Ο Αβραάμ πληρώθηκε, λέει, από την... καλά πατάει. Ναι, λέει αυτός. Συμφωνεί μαζί σου. Συμφωνεί μαζί σου. Και εγώ μαζί σου. Σύμφωνο. Ναι, ναι, ναι. Πίστεψε χωρίς να δει τίποτα. Ναι, αδίκως αυτό δεν γίνεται. Χωρίς αυτό, λέει, δεν γίνεται τίποτα. Άρα, γιατί λέει, πάλι εδώ μέσα στο ίδιο κομμάτι που μιλάμε, λέει, αυτός που δουλεύει πρέπει να πληρωθεί από το αφεντικό που εργάζεται. Γιατί το χρωστάει το αφεντικό. Yeah. Το αφεντικού είναι υποχρέωση, δηλαδή εργάστηκες για 50 ευρώ, πάρε 50 ευρώ. Ισχύει αυτό εδώ, σε αυτό που εργάζεται το νόμο του Θεού. Όχι. Τι ισχύει. Ισχύει η πίστη που είχε με πόσο συνειδησία δούλεψε. Άλλος, εγώ ερώτημα βάζω, λέει, η ευσυνειδησία που δούλεψε και πάλι μένει δούλεψε, πρέπει να πληρωθεί. Ναι, αλλά άλλο είναι η χάρη του Θεού και άλλο είναι... Χάρη, βρε παιδί, είναι, δεν είναι, είναι, η πληρωμή εδώ δεν είναι πληρωμή, είναι χάρη Θεού εδώ. Γιατί είναι τόσο το έργο που κάνεις, ώστε να εξαγοράσεις κάτι του Θεού. Όχι, είναι δωρεά. Είναι δωρεά. Αλλά λέει, το εργαζομένο, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε εκείνον που εργάζεται, πληρώνεται από το αφεντικό, γιατί είναι υποχρεωμένο το αφεντικό. Εδώ το μεγάλο αφεντικό δεν είναι υποχρεωμένο επειδή εργάστηκες να σε πληρώσει, γιατί δεν φτάνει η εργασία σου για να ξεπληρώσει τη χάρη που... Η αμοιβή. Δεν φτάνει την αμοιβή που παίρνεις με κανέναν τρόπο. Αυτά που μας έχει... Αυτά που λέμε τώρα. Αυτά που μας έχει χαρίσει. Ε? Αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός, δεν όσο κρατούν. Το πες, χάρισμα. Είπες, όταν λες κάτι πρόσεξε το που το πες. Λέει, αυτά που μας έχει χαρίσει είναι χαρίσματα. Και όσο και τη γη να πουλήσεις, που δεν είναι δικιά σου, και του λέει, τι καλοφελήσει άνθρωπο. Εάν κερδίσει τον κόσμο όλο, δεν έχει αξία ο κόσμος και χάσει την ψυχή του. Κέρδισε τον. Χάρη Θεού έχεις, δεν την έχεις. Δεν σώζεσαι. Και γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, να γνωρίζετε καλά. Το λέω εγώ σε δική μου γλώσσα, απλή και ζωντανή. Να γνωρίζετε καλά. Ότι η σωτηρία σας δεν αναφέρεται στα προσωπικά σας έργα. Και συμπληρώνει, καταλάβουμε. Πώς το συμπληρώνει, δηλαδή. Μακάρι όν αφέθησα εανομία. Ευτυχισμένη γυναική που του συγχωρήθηκαν, όχι που πληρώθηκαν για τα έργα τους. Συγχωρήθηκαν εανομίες. Δηλαδή δεν εξαγοράζεις ούτε ένα αμάρτημα με τη δουλειά που μπορεί να κάνεις πάνω στη γη. Ό,τι και να κάνεις, γι' αυτό λέει, πώς το λέει, ό,τι καλό και αν κάνετε, πώς το λέει, πες το σύντομα. Πες το. Τα λέτε. Τα λέτε. Έλα, βάλε. Αχρή. Δουλειές, ναι. Θα, ό,τι καλό και αν κάνετε. Μην πείτε, έκανα αυτά που λέει ο νόμος. Γιατί... Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Είμαστε και υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Αλλά δεν φτάνουν για να... Για να πούμε, πήραμε τόσο, δίνουμε δηλαδή ας πούμε ένα τόνο έργα, ούτε ένα δράμι χάρη σε ούτε μπορούμε να πάρουμε, ούτε ένα δράμι. Είναι το έλεο σου Κύριε, καταδιώξουμε πάσα στα σημαίνα στη ζωή σου. Αυτό μας κυνηγάει από πίσω. Αυτό που κυνηγούσε και τον Άσο το γιο. Τον Άσο, άκουγα μία ομιλία ωραιοτάτη από το τάμπλετ. Πώς το λέει εκείνο, από τον πατέρα, τον Αγίου, ένα πατέρα Αγιορείτη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, μπας πετέσου, τόσο που το ακούω, δεν ξέρω και το όνομα του. Που έλεγε ο άνθρωπος ότι κάτσε κάτω, τα μάτια σου δεν βλέπουν καλά, το μυαλό σου δεν σκέπτεται σωστά, έλεγε.
βάλε τον εαυτό σου κάτω, μη κοιτάς τον άλλον, και λες για τον άλλον, γιατί ο άλλος μπορεί να έχει κάνει πολλά βήματα μετά, μεγάλα και όμορφα και ψηλά, από ένα παράπτωμα που τον είδες να κάνει. Και εσύ στέκεσαι στο παράπτωμά του και αυτός έχει φτάσει σε μέτρα αγιοσύνης και παίρνεις την καταδίκη στον εαυτό σε πάνω. Έχουμε υποχρέωση, επειδή θυμάμαι εδώ ξερνάω τον Άγιο Παΐσιο, καλά και σόνιο, κάνουμε το γύφτο βασιλιά, για ένα διάστημα εκεί είναι βασιλιάς ο γύφτος, και αλλά και φόρου ζωής να είναι, λέει λειψός θα είναι ο γύφτος, γιατί είναι γύφτος. Είναι, έτσι το λέει, λέει το γύφτο το κάνεις, λέει βασιλιά, λειψός είναι, δεν είναι γύφτος. Λοιπόν, καλά και σόνιο εμείς που είμαστε στη θέση του γύφτου, να πούμε ότι είμαστε βασιλιάδες, με το δικό μας το μυαλό, με το Θεό, μπορεί να είμαστε. Αλλά αυτό στα χέρια του Θεού. Δεν στα χέρια τα δικά μας, ώστε να πούμε είμαστε όντως βασιλιάδες και τη δύναμή μας απολαμβάνουμε τα αξιώματα. Κατά χάρη του Θεού υπάρχουν. Ό,τι γίνεται, ό,τι γίνεται. Χάρη του Θεού συμπληρώστε το άμα θυμόσαστε. Εστέ, σεσωσμένοι. Τελείωσε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε από τη χάρη του σεσωσμένοι ότι δεν θα κουνήσουμε τα χέρια μας προς Θεού. Λοιπόν, λέγει λοιπόν εδώ, διαβάζω λιγάκι, τι η Γραφή λέγει, επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ολογήστε αυτό εις δικαιοσύνη. Γιατί μας αναφέρει η Αγία Γραφή ότι αρκέστηκε να πιστεύσει ο Αβραάμ και μόνο η πίστη του του καταλογίστηκε σαν να έκανε έργο μια ζωής δικαιοσύνης, έργα αρετής δηλαδή. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν τον δίδαξε κανένας την πίστη. Δεν τον δίδαξε κανένας. Μόνος του πίστεψε. Είναι αυτό, είναι άλλο. Λέει, είδε, ας πούμε, και αυτό το μόνο του δεν το βρήκε μόνος του. Καλά, δεν συμφωνείς. Όταν έφυγε από την πατρίδα του, τι είπε ο Θεός? Πάρε τι θα πάρεις και πήρε τη γυναίκα του και το Λότι. Και ας σου υποδείξω εγώ που θα μείνει. Ναι. Και το πίστεψε και έκανε κατασκήνωση. Δεν πήσε καμιά πολιτεία να φτιάξει σπίτια. Ναι, αλλά και αυτό ένα μικρό μέρος είναι. Ένα πολύ μικρό μέρος θα το πάρουμε και αυτό δεκτό είναι. Αλλά αυτό αλλά που ισχύει και είναι η βάση και το θεμέλιο της σωτηρίας είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη και η πίστη. Ευχαριστώ. Το λέω εδώ. Αυτό που είπαμε εδώ. Η χάρη του Θεού εστέ σωσμένη. Και όταν κάνουμε τα πάντα τα καλά επί της γης. Γιατί, το τονίζω αυτό το πράγμα, εάν Άρη αφαιρέσει από τη μέση τη χάρη του ο Θεός, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ούτε με το μάτι ένα καλό. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα καλά, αν ο θελεστή καταβαίνουν, πάνω στο φόβο. Πάνω χώρημα τέλειο. Αλλά ενήργησε η χάρη του Θεού στον Αβραάμ, διότι είχε καλή προαίρεση. Τελείωσε. Αλλιώς, αν ήταν κακός, μόνο προαίρεση. Για να πιστέψει, ας πούμε. Μόνο προαίρεση. Yeah. Αυτό που υπόθηκε προηγουμένως. Έφυγε και τα παράτησε όλα. Yeah. Δεν κράτησε τίποτα. Θυσιάζει το γιο του και δεν έκανε τη σκέψη να πει: καλά, Θεέ μου, εσύ Θεέ μου, μου είπες ότι θα κάνω παιδιά πολλά. Του έδωσε υπόσχεση. Υπόσχεση. Και λέει, τονίζει όπως το λέω, λέει, πίστεψε ισό επίγγελτε ο Θεός. Στην επαγγελία που δώσε ο Θεός, την κράτησε καλά. Και είπε, αφού το είπε ο Θεός, εκ του μειώντος, θυσιάσε εγώ το παιδί, αυτός ξέρει από εκεί πέρα πώς θα έρθουν τα παιδιά που μου είπε τα πολλά επί της γης. Δεν με νοιάζει, εγώ θα κάνω το που είπε. Έτσι σκέφτηκε. Έβαλε δηλαδή πάνω απ' όλα την εντολή του Θεού και από κάτω όλα τα ανθρώπινα. Η πίστη... Ήταν στα 100 χρόνια να το πει αυτό. Και έκανε τόσες προσπάθειες.
τα καλά έργα του. Και είδε ο Θεός πραγματικά. Εδώ τονίζει μέσα, ναι αυτό, αλλά και το άλλο. Κάποιος από εμάς θα έλεγε, τώρα, είπε σε 100 χρόνια, βρήκε που δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ναι. Που γυναίκα μου, πώς θα γεννήσει που δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου. Το είπε η Σάρα. Ε? Το είπε η Σάρα. Όποιος και το είπε, όποιος... Γέλασε λέει. Το θέμα δεν είναι να πούμε αν γέλασε ή δεν γέλασε, το θέμα είναι να πούμε ότι είναι παραλογισμός με την ανθρώπινη λογική. Ανθρώπινη. Τρέλα. Τρέλα. Αυτή η τρέλα είναι το θεοθέτημα. Δηλαδή, πιο απλά, να το πούμε πιο απλά. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο παραφροσύνης. Που θεωρεί τον εαυτό του εντελώς λογικό. Τι να κάνουμε. Και ο Α είναι χριστιανός με συνέπεια στη ζωή του. Γι' αυτό είναι παραφροσύνη αυτό. Που ζει ο χριστιανός. Είναι παραφροσύνη. Για να καταλάβει, δεν είναι όμοιες συλλογικές. Η μία είναι θεία, η άλλη ανθρώπινη. Μα η μεγάλη αλαζονία στον άνθρωπο λέει και εξηγεί, εγώ είμαι χριστιανός. Ποια είναι τα έργα σου. Άμα σου λέει ο άλλος. Λέω εγώ είμαι χριστιανός. Ποια είναι τα έργα που θα με ρωτήσει ο άλλος. Τι θα του πω. Εγώ θαρώ ότι την έχει πάρει την απάντηση μόνος του. Πριν σε ρωτήσει. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, η δική σου παρουσία και μόνη τον αναγκάζει να σου κάνει το ερώτημα αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει εκείνος. Δεν στην κάνει γιατί πιάνει τα έργα σου, γιατί αυτά δεδομένο είναι μετά αν τα κάνεις δημοσία και να σε βλέπει ο άλλος, θα σου λέει υποκριτή. Τελείως δεν μάλλω. Την έχει πάρει την απάντηση σε ποια τα έργα σου. Εμένα μου συζήτησε κάποιος και μου λέει, είχαμε διάλογο μια ώρα. Λοιπόν, και μου λέει, για σένα θεωρείται δεδομένο στο κοροπή ότι είσαι θεολόγος, μου λέει. Εγώ όμως, λέει, ντρέπομαι να κάνω αυτό που έχεις εσύ, μου λέει. Δεν το είπα τίποτα, γιατί έχουμε συχνά συζητήσεις, μήπως βγει σιγά σιγά από τη λακκούβα του εγωισμού του, γιατί είναι εγωισμός του. Σου λέει, καλά, ο Αδάμ είναι ο Αδάμ, μικρός γεννήθηκε θεολόγος. Κάνει ή δεν κάνει. Είναι θεολόγος. Έτσι σε πάει ο κόσμος κάτω. Ενώ εγώ που είμαι επιστήμονας τάδε, γιατί είμαι επιστήμονας, δεν μπορώ να το κάνω κύριο που κάνεις εσύ, λέει. Μου κάνει. Μπορεί γιατί δεν πιστεύει γι' αυτό. Ναι, δεν έχει στο κλίμα κοινό μέσα. Λοιπόν, ντρέπεται. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, το θέμα είναι, να μην ξεφεύγω ακριβώς επάνω, στο θέμα του νόμου, μας παρακολουθεί ο κόσμος, ναι ή όχι. Και ζητάει να κάνουμε στραβοπάτημα. Να πάρω το θέλημα το δικό σου που είπε εσύ. Στραβοπάτημα. Ώστε να σου πει, να εσύ είπα στον κύκλο, να τι κάνεις. Αυτό ζητάει. Δεν το βρίσκει και σου λέει, για δείξε μου τα έργα σου. Είναι άλλη πλευρά αυτή. Θα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Προχωράω το θέμα. Όπως κάνανε οι Φαρισαίοι με τον Χριστό, δεν κοιτάζανε να βρουν πάτημα να τον κατηγορήσουν. Ναι. Άρα ή με διώξαν και εμάς διώξουν. Πάει και τα λόγια. Τα κάνανε σε μένα, θα τα πούν και σε εσάς. Άστε τον υποκριτή από εκεί πέρα. Αυτή είναι η εύκολη στάμπα μας. Είναι. Έτσι. Να σου πτώσει. Το αν το αποδέχονται, άλλη δουλειά. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε Άγιοι προς Θεού. Όχι. Θες να πεις κάτι. Ναι, θέλω να πω το ότι και εγώ είχα συζήτηση και λέει, με αυτό μου πας και μιλάς, λέει, ξέρεις τι έχει κάνει. Πόσο χρόνο είναι. Είναι τόσο. Έχει μεταρρύσει τώρα. Τι είναι. Έχει μεταρρύσει τώρα ό,τι και αν έχει κάνει. Ναι, σωστό. Γιατί μου λες εμένα. Λέω, πάρε παράδειγμα από τον ληστή. Τελευταίο δευτερόλεπτο άγιασε. Γιατί είπε την αλήθεια. Εξομολογήθηκε. Γιατί ομολόγησε. Ό,τι κάνουμε απολαμβάνουμε. Ομολόγησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέω, μην ασχολείσαι γιατί τι ήταν, τι είναι τώρα, μπορεί να το συμβεί. Αυτό άκουσα το πατέρα Νίκο, πατήρ Νίκο. Αυτό είναι άκουσα. Μιλάει πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτό πες εσύ το είπε αλλιώς. Δηλαδή, μου είπανε αυτός που έχεις και είναι εκεί πέρα, έτσι και έτσι και έτσι. Ένα μοναχό που είχε. Και ήρθε μια φορά στη σχήτη μου και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος.
Ο άλλος είχε μείνει στη διατάξη. Κατάλαβες τίποτα τώρα. Πάμε παραπέρα τώρα. Πάμε παραπέρα. Η δική μας θέση λοιπόν είναι να έχουμε γνώση του νόμου του Θεού. Γιατί ο νόμος μας φωνάζει το μη. Το μη αυτό είναι σωτήριο. Λέει, μα όλο μη είναι ο χριστιανισμός. Κάποιος άλλος λέγει, όταν ταξιδεύεις στον δρόμο με το αυτοκίνητό σου και σου γράφει στη στροφή με 30, εκείνο το μη το βαστάς. Αν πας με 60, θα πας στον κρεμό δίπλα. Αυτή τη θέση έχει το Ευαγγέλιο. Μην πέφτει στον κρεμό σου, λέει. Δεν σου λέει το μη για να σου στερήσει την ελευθερία ή να σε φυλάξει από τον κακό. Και όταν σου προβάλλει την αιώνια κόλαση ο νόμος, δεν σε προβάλλει για τίποτα άλλο, όπως λέγει ο Μακαριστός και ο Εφάνιος, λέγει και ότι μιλάει πορεύεστε από μου οι κατηραμένοι τόσο ζωντανά το Ευαγγέλιο στην κόλαση την αιώνια, σκοπό έχει να σε συγκρατήσει ή να σε βοβήσει, να σου πει φυλάξου από εκείνο το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Ο νόμος λοιπόν, ο νόμος δεν είναι ανελεύθερος. Προσπαθεί να μας λύσει τα χέρια του μυαλού. Γιατί με άλλη μέρα και τα χέρια είναι μια και τούτα. Που είναι δεμένα πέρα για πέρα. Συζητούσα με κάποιον σήμερα και λέω όταν ο άνθρωπος με τη λογική του Θεού φτιάξει διαδρομή που να τον ελευθερώνει, ζει όμορφα τη ζωή του. Όταν η διαδρομή του είναι γεμάτη παγίδες και δεν ζητάει να τις αποφύγει, θα ζει με τις παγίδες πάντοτε. Για να ξέρω ότι υπάρχει παγίδες, πρέπει να ξέρω τον νόμο του Θεού. Χωρίς μελέτη του νόμου, πώς το λες την Κύρια, το βρίσκεις. Πώς το βρίσκει αυτό, ότι πρέπει να ξέρουμε, να μάθουμε τον νόμο του Θεού. Πώς το μαθαίνουμε με ευκολία τον νόμο του Θεού. Άμα το βρεις θα σου πω, έχεις μνήμη τεράστια. Το λέει, εκατομμύρια φορές το έχουμε ακούσει όλοι. Όλοι. Άντε στην κηδεία, βρες. Στην κηδεία δεν το πάρει. Είναι επαναλαμβανόμενο σε κάθε κηδεία. Συνέτησον με, Κύριε. Μαθήσαμε τα σαντολά σου. Συνέτησον με και μαθήσαμε τα σαντολά σου. Μας δίνεις μια ερμηνεία, μα το καταλαβαίνεις. Απλά σου πω. Όπως το καταλαβαίνεις. Βάλε μου, Κύριε, μυαλό, γιατί δεν έχω. Και αν μου βάλεις μυαλό, τότε θα αρχίσω να καταλαβαίνω τις εντολές. Άρα, όπου υπάρχει απουσία θείας λογικής από ψηλά, αμάθεια νόμου του Θεού. Οι εντολές του Θεού μαθαίνονται, ο νόμος του δηλαδή, από τη στιγμή που λες, Κύριε, συνέτησόν με. Και μαθήσουμε τα συντολά σου. Αλλού λέει, φύλαξε με, Κύριε, από κηδείας, από συκοφαντίας ανθρώπων. Και τηρήσω τα συντολά σου. Για να δείξει πόσο δυνατή είναι η συκοφαντία, λέει, εσύ, Κύριε, φύλαξε με από τη συκοφαντία, γιατί έχει διηγητήριο πολύ. Βέβαια. Του πετάει το διηγητήριο ένας έξω, και δεν βγαίνει εύκολα, μένει μέχρι να πεθάνει σε αυτό το πράγμα. Τη συγχωρία. Λοιπόν, άμα με φυλάξει, λέει, κάνει συμφωνία ο Δαβίδ εκεί. Συμφωνία κάνει. Με φυλάς, σου φυλά τις εντολές σου. Το καταλαβαίνετε. Στα παλιά τα χρόνια υπήρχε ο νόμος της αντίδοσης. Σου δίνω, μου δίνεις. Και ο Δαβίδ λέει, βάλε μου μυαλό και εγώ θα τηρήσω τις εντολές σου. Φύλαξε με από τις συκοφαντίες και εγώ θα φυλάξω το εντολές σου. Γιατί ξέρετε, το κουνάει για τα καλά το μυαλό ο πειρασμός άμα σε μπλέξει μέσα σε κύκλο συκοφαντίας. Συκοφαντήθηκε ο Κύριος. Για πες το πού.
πες χωρίο από μέσα που έχει τόσα χωρία μπροστά σου. Ψάχνει το βρείτε. Εν το άρχοντι. Ναι, αυτό που λέει. Ναι. Των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Η μόνη εύκολη κατηγορία ήταν η συκοβατία. Τότε εδώ έχει τον αρχιδιάβολο μέσα και με αυτόν, τη δύναμη αυτού βγάζει τα δαιμόνια. Και τι απάντησε εγώ ο Κύριος, θυμάσαι, μια και το λέει, το αναφέραμε. Εγώ... Άμα δεν δέσεις τον αρχηγό, λέει πώς θα πείτε. Πνεύματι Αγίου εκβάλλω τα δαιμόνια. Είπε κι άλλο. Αν λέει... Εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια. Αν λέει, αν ένα σπίτι, σε ένα σπίτι μέσα, τσακώνονται μεταξύ τους, αυτοί που το έχουν, πάει το σπίτι περίπατο. Και αν εγώ με τη δύναμη του διαβόλου βγάζω το διάβολο, πάει η βασιλεία του διαβόλου περίπατο. Έτσι είναι. Ο διάβολος δεν βγάζεται με τον διάβολο, ξάδελφε. Αποκλείεται. Το δικό μας μάτι θα το βγάλει της ψυχής, για να μην βλέπουμε το νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού λοιπόν είναι το θέμα μας. Και ερχόμαστε τώρα λίγο παραμέσα. Αν γνωρίζω τον νόμο του Θεού, είμαι εντάξει, είπαμε οι ποιητές του νόμου. Εντάξει, αλλά... Πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε, δεν πράττουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλάει γενικά σε άλλο σημείο, αλλά υπάγεται και αυτό που θα πούμε τώρα εδώ. Μόνη η γνώση σε κάνει υπερόπτη. Σου προσθέτει και εγωισμό. Καλά, μόνο η γνώση. Δηλαδή η γνώση φύση ή σε φουσκώνει. Σου προσθέτει εγωισμό. Και λέει ο Παΐσιος, ένα ωραίο, το διάβασα, για να το καταλάβω αυτό που είπα, η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο, έτσι, και λέει παραπέρα η αγάπη οικοδομεί. Έτσι δεν λέει εκεί πέρα. Η γνώση φυσή, η αγάπη οικοδομεί. Η γνώση του νόμου, στήρα εφαρμοζόμενη, δεν προσφέρει τίποτα. Στήρα εφαρμοζόμενη. Και να λες, εγώ γνωρίζω τον νόμο. Όχι, δεν φτάνει να γνωρίζεις τον νόμο. Λέγες Παΐσιο, αυτό δεν να πω, το εξής. Εν μετανία βρίσκεται ένας άνθρωπος, γεμάτος χαρά γιατί γνώρισε τον Χριστό, ενώ πριν δεν τον γνώριζε, και πάνω στη χαρά του περνάει και το μικρόβιο ότι έχει το δικαίωμα να είναι, να πει και μια κουβέντα. Με καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Δηλαδή, άντε, είμαι εν μετανοία στα πρώτα βήματά μου, άντε πέρασε και ένα χρόνο και δύο και πέντε. Και από εκεί και πέρα, λέγεις Παΐσιος, νομίζουν ότι μπορούν να διδάξουν και τον άλλον. Δεν φτάνει αυτό με τίποτα. Αυτό είναι κακό. Γιατί λέει εδώ μέσα, άλλωστε τι θα χρειαζόμουν εγώ αν εσείς έφτανε μόνο αυτό το πράγμα, ξέχωρα ότι αυτό που κάνουμε μας ενώνει, μας καταλαβαίνει, ζούμε όλοι μαζί αυτά που διαβάζουμε και τα καταλαβαίνουμε και επιπλέον λέμε ότι η Εκκλησία έχει τάξη. Έθετο εν Εκκλησία, ούσμεν Αποστόλους, προφήτες Αποστόλους, διδασκάλους, ιερείς, τα βασίλεια, τα έχει Εκκλησία μας σήμερα. Δεν καταργούνται με τίποτα. Άρα υπάρχει εκείνος που θα σου μάθει τον νόμο του Θεού. Και κανένας από τους Αποστόλους, τους μεταγενέστερους, και αυτοδίδακτος ακόμα από το, θεοδίδακτος μάλλον, από το Θεό, τον υποχρέωνε ο Κύριος να πάει στο διδάσκαλο που γνώριζε τον νόμο. Το μεγάλο δάσκαλο, το έχουμε πει, τον Απόστολο Παύλο. Πήγαινε στον Ανανία να σε μάθουν. Καθαρά πράγμα. Το είπε. Θα σου μάθει ο Ανανίας τον νόμο που εγώ ζητάω να εφαρμόσεις. Τι σε διπίλ. Ναι, μπράβο. Αυτό το τι σε διπίλ σημαίνει τι πρέπει να κάνεις. Το τι πρέπει να κάνεις το λέει αυτό. Αλλά τότε δεν υπήρχε. Υπήρχε ζωντανό αυτό στις καρδιές που ο Θεός
είχε τάξει τότε αποστόλους, προφήτες και το καθεξής. Πατέρες επίσης και το καθεξής. Λοιπόν, συνεπώς, διαβάζω το όνομα του Θεού, δεν σημαίνει ότι ξέρω και το εξηγάω, άντε κατευθείαν. Κάνω την ταπείνωση. Έχω απορίες, ρωτάω, λύνω τις απορίες μου πάνω στο όνομα του Θεού. Διαφορετικά θα πέσω στην πλάνη. Γιατί μέσα στη γραφή, άμα χωρίσουμε χωρίο από τον νόμο του Θεού, από το σύνολό του, αυτό είναι αίρεση. Είναι αιρετική, βέβαια. Είναι αίρεση. Δηλαδή, από, αυτό το απλό που συνήθως λέγεται, είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκέστη Θεός. Άμα το κόψει το τελευταίο που λέει ουκέστη Θεός, να, η γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός. Αλλά βάλει και το προηγούμενο, έτσι στο σύνολο μπαίνει μέσα. Είδα κομμάτι να το πάρω να το αφαιρέσω, είμαι έξω από το όνομα. Οι αιρετικοί αυτό κάνουν. Αυτό μόνο. Μόνο αυτό κάνουν. Έχουν πίσω. Οι Ευαγγελιστές αυτοί, οι Ιεχωβάδες που λένε ότι κρατούν το Ευαγγέλιο, αυτά κάνουν. Μόνο. Το εξηγούν όπως θέλουν αυτοί. Ναι. Καθαρά πράγματα. Μόνο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω τώρα από τον νόμο ένα, αυτό που φωνάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Ένα μόνο, θα δούμε και τι ώρα είναι και το συζητήσουμε αυτό που θα πω. Εντάξει, αυτό και τελειώνουμε, δεν πειραμε, τρώμε το... δεν τρώει ο χρόνος, είναι ζωή αιώνια αυτό που κάνουμε εδώ πέρα μισθό, έτσι είναι. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής στα χείλη του είχε μέρα νύχτα, αγαπάτε, αλλιώς. Μου δίνετε μερικές μορφές αυτής της αγάπης. Δηλαδή, το λέω μορφές. Εσύ μου λες μία κουβέντα και με προσβάλλεις. Και εγώ σου απαντώ, σε αγαπώ. Μου λες μια κουβέντα εις βάρος μου. Και εγώ σου απαντώ, σε αγαπώ, επειδή ζητάω να δικαιωθώ. Όχι. Όποιος ζητάει το δίκαιό του, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δέστε το και βρέστε το, μα λέτε. Χάνει μια ολόκληρη περιουσία. Όχι η ηλική περιουσία. Χάνει. Όποιος ζητάει να δικαιωθεί. Ο χριστιανός δεν έχει δίκιο. Δεν είναι κανένα ερώτημα. Είναι βαρύ αυτό που λέω, έτσι λέει. Και την απάντηση την έχει. Στο σταυρό επάνω, δεν είπε τι είναι αυτό που μου κάνετε, αλλά πατέρα μου προσευχή έκανε, συμπόρεσέ τους, δεν ξέρουν, αυτά δεν σβήνουν από μέσα, αυτή είναι η αγάπη, δεν ζήτησε να δικαιωθεί. Ο άλλος ο Στέφανος, ο πρώτος μάρτης, Κύριε, με σκοτώνουνε, αλλά εσύ συγχώρεσέ τους. Δεν είπε ότι είναι φωνιάδες. Παύλος, Απόστολος, από τη φυλακή μέσα. Θα τον εκτελούσε ο Νέρονας την επόμενη μέρα. Γράφει επιστολή. Προσεύχεστε υπεραρχόντων. Γιατί εκείνο στη φυλακή έκανε προσευχή για τον Νέρονα. Να προσευχόμαστε για τους άρχοντες. Τους εκτελεστές μας. Όχι αυτούς που μας είπαν μια κουβέντα και τη συγχωρούμε, το να πεις, ξέρεις, του είπα μία αυτού που με αδικεί, του είπα δύο, του ζητήσα συγγνώμη και δεν καταλαβαίνει, δεν του λέω καλημέρα, αλλά προσεύχομαι στον Κύριο, πάει. Είναι μία λύση πονηρή αυτή. Εγώ λέει, δεν του έχω τίποτα του αλλού. Κάνω προσευχή στον Κύριο, αλλά δεν του μιλάω. Το καταλαβαίνεις, μπράβο. Μα έχει βάρος να του μιλήσει εκεί. Είναι. Η βαρύτητα όλοι στο να του πει γεια σου τι κάνει. Έτσι. Η δική μου λογική, όχι με το Ευαγγελίο, η δική μου λογική.
μου έκανε κακό. Λέω, αν το καταλάβει το κακό που μου έκανε, τι διαστάσεις έχει, θα το έκανε. Αν καταλάβει ότι είναι ζημιά πρώτα για αυτόν, θα το έκανε ή θα το έλεγε. Όχι. Δεν είναι αξιολύπητος. Το να μην γνωρίζει, τι, σαν το μωρό παιδί, κρατάει μια χειροβίδα στο κέντρο, ξέρει τι περιεργάζεται. Πάμε, σκοτώνεται. Έτσι είναι και αυτός που κάνει το κακό, δεν γνωρίζει τι διαστάσεις έχει. Νομίζω ότι κάνει κάτι καλό. Ναι. Δηλαδή τι κάνει, κολακεύει τον εγωισμό του. Τίποτα άλλο παραπάνω. Να το δέσουμε στο μυαλό μας. Εγωισμός, ίσον το λέγες Παΐσιος. Παλαβομάρα. Πέρα για πέρα. Οι πατέρες λένε, θα το πάω και αλλιώς, οι πατέρες λένε, για να μας το κάνουν να εφαρμόσουμε τον όνομα του Θεού, ότι όλα τα πάθη της ψυχής δέρνουν το μυαλό. Δεν το αφήνουν να σκεφτεί καθόλου. Όλα. Να πάρουν το θυμό. Πόσο μπορεί να σκεφτείς τώρα που θυμώνεις καλό για τον άλλο. Καθόλου. Ζηλεύεις τον άλλον, γιατί είναι καλύτερος από σένα. Πόσο καλό κάνεις τον αυτός, δεν το ταράζεις. Έτσι όλα τα πάθη έχουν δύναμη και σου αλλοιώνουν το εσωτερικό σου κόσμο και σου στενεύουν τα όρια που έχει η λογική του ανθρώπου. Τι μαζεύουν και δεν καταλαβαίνει πόσο μεγάλο κακό είναι αυτό που απεργάζονται εις βάρος του άλλου και εις βάρος του αυτού τους. Έλα, θα πεις κάτι, γιατί είδα πως κουνήθηκες. Άρα η έλλειψη του νόμου είναι θάνατος. Θάνατος και μάλιστα αιώνιος θάνατος. Από τούτη τη ζωή. Από τούτη τη ζωή, όσοι δεν γνωρίζουν το νόμο του Θεού, ζουνε στο σκοτάδι του θανάτου. Θέλεις κάτι, πες κάτι μου αφήσει. Τελείωσε η απόλυση της Εκκλησίας, Κυριακή που είχα παραστεί, πάω στο σπίτι, μέρα που βλέπω, πάω στη στροφή του Άταμ, βλέπω δύο παλικάρια και ήταν η Κατερίνα από μέσα. Πλησιάζω εγώ, μου λέει, μην ξουλάγουν, λέει, είναι Ιεχωβά, αυτούς ψάχνω εδώ. Γελάσαμε. Λέω, μου λέει να σας πω, με επιτρέπετε να σας πω, εγώ κάτω στο άνοιξε το μισό. Θα μου απαντήσετε αυτό που θα σας ρωτήσω και μετά θα πω και εγώ ότι τα δικά σας. Εντάξει, εντάξει. Γιατί πάει μπροστά, έχετε, πρώτα απ' όλα δεν έχετε χρυσές εσείς, δεν είναι. Είναι, δεν είναι. Τι έκαμε και χρυσές, δεν δούμε. Τότε, γιατί πάει το φως μπροστά και πίσω πάει το Ευαγγέλιο. Χωρίς την ώρα μου το πεις. Εσύ λέει, τι φως λέει. Εσείς νομίζετε στο σκοτάδι. Εμένα λέω, μπροστά πάει το φως και το ακολουθώ για να μην πέσει στις γούνες. Εσείς δεν έχετε φως στις ζωές. Είσαι στο σκοτάδι, ζείτε. Λοιπόν, παλικάρια μου, επιτρέψτε μου. Ξέρουν αυτοί. Περάστε να σας κεράσω καφεδάκι. Αλλά να καταλάβετε κάποια φορά, εγώ θα κάνω προσευχή για εσάς και θα έρθει η σειρά που θα μετανοήσετε γι' αυτό. Να το μετανοήσετε κάποια μέρα. Λες, μακάρι Παναγία μου. Γιατί λέει, αυτό είναι αυτό το λέει ο Πάτερ Επιφάνιος, μια και μας άλλαξε θέμα, λέει ο Πάτερ Επιφάνιος, μπορεί να είμαι στο θέμα αλλιώς όπου το πάρουμε. Στράβωμα του νόμου. Στράβωμα του νόμου του Θεού. Γι' αυτό και το λόγο λέει, να ξέρετε ότι του αιρετικού το μυαλό παθαίνει ολοκληρωτική ανίωση. Ολοκληρωτική. Και ένα στους χιλίους και ούτε να βρεθεί να αλλάξει τρόπο ζωής. Γιατί λέει κι άλλα μέσα. Πάω πάνω πέρα. Έστω και ένας. Μακάρι να πούτε. Γνώσω ότι εξάστραπτε ο τίγουτος. Ναι. Και λοιπόν, αμαρτάλλον λοιπόν, αυτοκατάλληλος. Τελειώνω και κάνουμε την προσευχή μας. Ο νόμος του Θεού είναι αυτό που είπες, το φως του πρόσωπου. Αφουδόθηκε από τον Κύριο και μας χρειάζεται μέσα στο σκοτάδι που βρισκόμαστε να φωτιζόμαστε, γιατί είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και να το πω και το πω και άλλη φορά,
μέσα στον νόμο του Θεού είναι ο Κύριος. Δεν είναι πέρα από τον νόμο του Θεού. Λέει, σκαλίζοντας τον νόμο του, θα μάθεις μία εντολή. Βιώνοντάς την, ο Κύριος θα σου βγει. Εγώ είμαι εδώ και έτσι πρέπει να εργαστείς για να εφαρμόσεις αυτήν. Θα στο μάθει και μαθήσουμε τα σέντολά σου. Αμήν. Θα πεις κάτι. Κάναμε διάλογο, καλύτερα δεν ήταν. Και φως της τρίβης μου. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ, ημών, πρεντήσουμε εμείς και γευστήν εμάς. Θέλει χρήσει για την ευθύνη μας, όσο ουρανό τον άρτη μου να ζήσουν, δώσει η ζήτη μου και άφηση μου τα προβλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε τους πλέοντες ημών, και μη εισχύνεις μας πλέοντες ημών, αλλά λέει μας τον πλέοντο. Κύριε Πάτρα, Κύριε Πατέρα, Κύριε Ιησού, Κύριε Χριστός, Λέει σου Χριστός μας. Αμήν. Τι βάζουμε. Την άλλη Τετάρτη, ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού.